Το πρωί του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε η 7η μηνιαία συνεδρίαση της ΑΧΕΠΑ στην Κοζάνη. Φιλοξένησε την κεντρική διοίκηση και η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου. Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε και η ξενάγηση στη βιβλιοθήκη της Κοζάνης των μελών της ΑΧΕΠΑ από τον πρόεδρο της βιβλιοθήκης, κύριο Δημόπουλο. Έχουμε την τιμή και τη χαρά σήμερα να καλωσορίζουμε στο χώρο μας, στην πόλη μας, αυτή τη σημαδιακή μέρα, την κεντρική διοίκηση της ΑΧΕΠΑ. Η κεντρική διοίκηση αποτελούμε από μέλη τα οποία είναι εκλεγμένα από όλους τους νομούς της χώρας. Βρίσκονται εδώ σήμερα για τη συνεδρίαση του μήνα. Τους ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση γιατί θα κάνουμε την 7η συνεδρία του Διοικητικού μας Συμβουλίου στην όμορφη πόλη της Κοζάνης. Βέβαια, πριν από αυτήν την συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου, είχαμε αυτήν την ώρα την χαρά, αλλά και την τιμή, να δούμε ένα μεγάλο έργο, ελληνικό έργο, αυτήν την ώρα, που έχει γίνει στην πόλη της Κοζάνης, τη βιβλιοθήκη της. Μας έγινε μια πολύ καλή περιήγηση εκεί από τον Αντιδήμαρχο αυτήν την ώρα και υπεύθυνο πολιτιστικών και πρόεδρο της βιβλιοθήκης, όπου είδαμε αυτήν την ώρα βασικά στοιχεία, όπου μπορώ να τα συνοψίσω στα εξής, ότι εκεί μέσα υπάρχει η γνώση η οποία οδήγησε ακόμα και στην πρώτη Επανάσταση του 1821. Γιατί δεν μπορείς να ξεπεράσεις θέματα ή να φτιάξεις πράγματα χωρίς να έχεις κουλτούρα από κάτω. Και οι κουλτούρες μαζεύονται γύρω στις βιβλιοθήκες. Είναι πολύ σημαντικό που αυτή η πόλη για πάρα πολλά χρόνια είχε, για αιώνες πίσω είχε βιβλιοθήκη και συνεχίζει να τη συντηρεί. Σήμερα στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο που κάνουμε κάθε φορά της οργάνωσης, η οποία οργάνωση επεκτείνεται σε όλη την Ελλάδα με 38 τμήματα, όπου βλέπουμε τι έχουμε κάνει από τον προηγούμενο μήνα έως τώρα και κάνουμε τη στρατηγική το τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Εκθές κάναμε ένα καινούργιο τμήμα στην Κατερίνη αυτή την ώρα και συνεχίζουμε στα επόμενα τμήματα έτσι ώστε στόχος είναι να υπάρχει μία σημαία της ΑΧΕΠΑ σε κάθε πόλη. Στην πόλη της Κοζάνης υπάρχει το τμήμα 15, είναι ένα πολύ δυναμικό τμήμα, είναι από τα τμήματα τα οποία είναι αξιόλογα τμήματα και συγχαίρουμε φυσικά και τον πρόεδρο του Βασίλη του Καψάλη και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα μέλη τα οποία είναι στο συγκεκριμένο chapter, όπως λέμε εμείς, τμήμα, που κατάφερε να το φέρει σε αυτό το επίπεδο. Καλάκι, τι έχετε που καλάκι, Γιάννη. Ρόδι. Είναι για την τύφη και τη δουλειά σου και της οργάνωσης. Και ένα CD με τραγούδια της περιοχής μας.